οι γειτονιές φαντάσματα έχουν μετατραπεί πολλές γειτονιές της Θεσσαλονίκη μετά από τη δεκαετή κρίση που πέρασε η χώρα μας. Σύμφωνα με τον επίτιμο πρόεδρο των Μεσητών Ελλάδας Γρηγόρη Λιάντα, τα περισσότερα καταστήματα έχουν πλέον βάλει λουκέτο. Δυστυχώς με την δεκαετή κρίση πάρα πολλά καταστήματα, ειδικά συνοικιακά, που κάποτε άνθιζαν ε, με την λιανική τους πώληση, ε, τα τελευταία χρόνια είναι κλειστά και, το, και δυστυχώς δεν υπάρχει καθόλου ζήτηση για να ξανανοίξουν αυτά τα καταστήματα. Εάν πάρουμε τις περιοχές Μαρτίου, Μπότσαρη μέχρι κάτω στο Φάλιρο, στην, στην ανατολική περιοχή της Θεσσαλονίκη και από την πάνω πλευρά προς Χαριλάου, προς κάτω Τούμπα και άνω Τούμπα εκτός από τους κυρίως κεντρικούς δρόμους σε όλους τους άλλους δρόμους δυστυχώς τα καταστήματα λιανικής πώλησης είναι κλειστά. Ο κύριος Λιάντας τόνισε πως σε όλη τη χώρα το 90% των επιχειρήσεων που υπήρχαν πριν την κρίση δεν υπάρχουν πια. Το 90% μπορώ να πω από τα καταστήματα λιανικής πώλησης που υπήρχαν Δυστυχώ, τα τελευταία χρόνια είναι κλειστά. Η κρίση στη λιανική πώληση, όπω ανέφερε, δεν θα περάσει σύντομα. Καθώ σε αυτό παίζουν σημαντικό ρόλο τα μεγάλα εμπορικά και τα κινέζικα καταστήματα στα οποία καταφεύγουν οι καταναλωτέ για πιο φθηνά προϊόντα. Δεν πιστεύω πάρα πολύ σύντομα να ανακάψει η Λιανική πώληση σε αυτά τα καταστήματα. Mm. Και ένας λόγος είναι που έχουν γίνει τα μεγάλα εμπορικά κέντρα ε, περιφερειακά από κάθε πόλη και από τη Θεσσαλονίκη. Ε, γι' αυτό κανένας επαγγελματίας δεν τολμά να ανοίξει κάποιο, κάποιο κατάστημα Λιανικής πώληση. Το άλλο είναι ότι έχουν ανοίξει μέσα στην πόλη και πάρα πολλά κινέζικα καταστήματα. Πώ είναι δυνατόν κάποια κυρία Δεσπινίδα να ανοίξει ένα κατάστημα σε είδη ένδυση και υπόθεση. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Από την πλευρά του, οι καταναλωτέ βλέπουν τι γειτονιέ του να αδειάζουν από καταστήματα τα οποία κάποτε του εξυπηρετούσαν για να καλύπτουν τι βασικέ καθημερινέ του ανάγκε. Ωραία, κλειστά, σκουτάδι εδώ πέρα. Μετά τι 10 ώρε δεν μπορούσε να κουβεί εδώ. Δεν έχει ανοιχτά μαγαζιά. αυτό εδώ πέρα το κομποτήριο είναι αυτό το φαρμακείο και αυτό εδώ πέρα που καθόμαστε εμεί. Αυτά έχουν μείνει, δεν έχει μείνει τίποτα άλλο. Τίποτε, αγρίλα, δεν μπορεί να μπει στο μπαλκόνι, κλείσαν όλα τα μαγαζιά από εδώ. Εγώ έχω 17 χρόνια εδώ, ήταν ένα ψιλικατζίδικο το φαρμακείο. Τώρα έχει πάρα πολλά χρόνια, όλα κλειστά. Πού να κατέβω εγώ στην αγορά, μπορώ. Είναι τα μεγάλα σούπερ μάρκετ που έχουν ε, κλείσει τα μικρά. Το μεγάλο ψάριατρο ήταν το μικρό. Όλα κλειστά είναι. Πάνε εκείνα τα περικέτια που εχουν κλεισει τα μικρα το μεγαλο το, ηταν το μικρο ολα κλειστα ειναι πανε εκεινα τα περικετια που ειχαμε Δεν έχει τώρα τέτοια πράγματα. Για να θέλω να πάρω κάτι, εγώ σαν γιαγιά δεν μπορώ να το πάρω. Πρέπει να κατέβω στην αγορά. Πάντω, μπορεί η κρίση όπω λένε να πέρασε, όμω η αγορά ακόμα αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.